Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μαζί με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ευχαριστούμε Πανιερότατε που είστε μαζί μας σήμερα και μπαίνουμε σε πολύ λίγο στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά ένα θέμα ξεχωριστό επιλέξαμε σήμερα που θα μας βοηθήσετε να το κατανοήσουμε. Για αυτό καλύτε. Που συζητάει όλος ο κόσμος για τις προφητείες και είπαμε να το φέρουμε έτσι στη σωστή του διάσταση μέσα από αυτό που λέγεται σημεία των καιρών. Ναι. Υπάρχουν οι πιστοί που λένε, φαίνεται να εκπληρώνονται οι προφητείες. Είναι άλλοι που λένε όχι, αυτά είναι τρελά πράγματα και δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Βεβαίως μιλούμε για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, δεν είναι. Δεν όχι είναι Άγιος... μόνο. Όχι μόνο. Ναι, και πρώτου Αγίου Κοσμά του Ετωλού, αυτά που συμβαίνουν τώρα, η δική μας εκτίμηση, είναι ότι έχουν προφητευθεί και από προφήτες ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης. Α, ναι. Τόσο παλαιά, ιδιαίτερα οι προφητείες του προφήτη Δανιήλ, πολλοί μελετητές και όχι μόνο Έλληνες και όχι μόνο Ορθόδοξοι, βλέπουν ότι σήμερα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, διότι η προφητεία έχει αυτόν το ιδίωμα, ιδιαίτερα των παλαιών προφητών, να μερικές φορές να είναι συμβολική και για να μπορεί κάποιος να πει «Α, αυτόν το είπε ο προφήτης Ισαΐας ή ο γέροντας Παΐσιος, ένας εκτός συγχρόνων προφητών ή ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός που προαναφέρατε εσείς», θα πρέπει και ίσως να είναι και η σοφότερη στάση αυτή να περιμένεις να πραγματοποιηθεί η προφητεία κατά τη και τότε να αντιληφθείς τον λόγο του προφήτη που υπόθηκε προν χρόνων πολλών. Όμως, στις μέρες μας είναι αλήθεια ότι έχουν πληθυνθεί τα σημεία των καιρών και άνθρωποι τόσο πιστοί όσο και ολιγόπιστοι τα βλέπουν ότι έχουν αρχίσει αυτά τα σημεία να φανερώνουν το πρόσωπό τους. Σας ομολογήσω ότι ακόμα και εγώ που είμαι πολύ έτσι καχύποπτη σε όλα αυτά. Ναι. Λες να είναι αυτό. Να γίνει το λάθος. Λες, δηλαδή. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να το δούμε και είναι κάτι καινούργιο στην ζωή της ερμηνείας των σημείων των καιρών είναι ότι αυτοί που δεν δηλώνουν πιστοί ή δεν είναι χριστιανοί ενίοτε ή δεν είναι ορθόδοξοι καν προσεγγίζουν μέσα από άλλο δρομολόγιο τα σημεία των καιρών και αυτοί λέγονται σύγχρονοι γεωστρατηγικοί και γεωπολιτικοί. Δηλαδή. Λοιπόν, και υπάρχουν στις μέρες μας και στα τελευταία χρόνια συγκροτηθεί ολόκληρες ομάδες μελετητών που βλέπουν τα διάφορα σημεία τα οποία συγκροτούν κάποια μελλοντικά γεγονότα για να είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι τα λεγόμενα think tanks, δεξαμενές σκέψεις. Ή στην καλύτερη και πιο επιστημονική τους εκδοχή, αυτά ονομάζονται σύγχρονη γεωστρατηγική και γεωπολιτική έρευνα. Λοιπόν, ένα για παράδειγμα στην Αμερική, ίσως το πιο γνωστό, αν το προφέρω σωστά, είναι το Stanford. Ανάλογος μέγας γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός μελετητής που μελετά τα σημεία αυτά των καιρών για να τα δώσει στον ηγέτη της χώρας του, τον Βλαδίμιρο Πούτιν, είναι ο Αλεξάντερ Ντούκιν, με τον οποίο έχει φιλίες στενές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Λοιπόν, να πούμε για τους Εβραίους, που είναι γνωστή η εξακτίνωσή τους σε όλη την οικουμένη και σε όλες τις χώρες της γης, οι οποίοι προκαιρού προσπαθούν να ερευνήσουν αυτά όλα τα σημεία και τα γεγονότα που αναμένονται. Και προελέχθηκαν. Και έχουν προφητευθεί. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω είναι οι πιο συγκροτημένοι σε αυτήν την μελέτη. Ο Δανιήλ, ο προφήτης Δανιήλ, τι είχε πει ακριβώς? Ο προφήτης Δανιήλ περιγράφει αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μεσοποταμία.
Μα το είχε πει τότε. Ναι, βέβαια. Γιατί να σας φαίνεται περίεργο? Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί νομίζετε όταν ο προφήτης Ισαΐας είπε ότι μία Παρθένος κόρη θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Ξέρετε πόσα χρόνια το είπε πριν? Όχι. 800 χρόνια πριν. Πριν από τη γέννηση του Ιησού. Και πραγματοποιήθηκε με εξαίρετη ακρίβεια. Λοιπόν, και ο προφήτης ο ίδιος, ο Ισαΐας, προλέγει ότι αστέρας της Ανατολής θα οδηγήσει τους αστρονόμους της Περσίας εις τον βασιλέα της Σιών. Αυτά μου ήταν άγνωστα. Έτσι. Λοιπόν, η Κυριακή που έρχεται. Και εμείς στη Μόρφου την πανηγυρίζουμε όλος ιδιαιτέρως. Και θα πάτε και Μόρφου αυτή την Κυριακή, ναι, να το πούμε. Έχουμε με την ευκαιρία. Δυνατότητα και φέτος για τρίτη φορά να λειτουργήσουμε τον Άγιο Μάμα. Τι ώρα, ποια για ώρα? Την εορτή των Βαΐων που στη Μόρφου ονομαζόταν τα ωραία χρόνια του Παραδείσου και της Ελευθερίας. Το Παναήριν της Ελιάς. Δηλαδή είναι και πολύ σημαντική από πλευράς ειρήνης και καταλλαγής αυτή η εορτή. Και πανηγύριζε η Μόρφου, ήταν η δεύτερη πανηγυρίστης, η πανηγύρι των Βαΐων. Πότε θα είναι, ποια ώρα? Είναι την Κυριακή, ναι, και θα είμαι θα εκεί η ώρα 7 για να αρχίσουμε το πρωί για να αρχίσουμε την αρχιερατική λειτουργία και να κάνουμε στο τέλος τη λιτάνευση με τα Βαΐων και κλάδων. Θα είναι πολύ συγκινητική της Βαϊφόρου. Είναι η τρίτη χρονιά. Πολύ συγκινητική και μόνο που το λέτε. Και είναι και κάτι το οποίο είναι άλλο ένα σημείο για μένα. Δηλαδή, λέμε για σημεία του προφήτη Δανιήλ. Ναι. Για σημεία των γεωστρατηγικών. Τα οποία, για να ολοκληρώσω, πριν φτάσουμε στα σημεία της Κύπρου, το εκπληκτικό τι είναι? Είτε πιάσεις το δρομολόγιο της πίστεως και είναι οι προφητείες και είναι οι διάφορες προρήσεις αγίων ανθρώπων, είτε παλαιότερων είτε και συγχρόνων, είτε μοναχών είτε και λαϊκών. Είναι εκπληκτικό ότι στην Κύπρο οι περισσότεροι που έχουν μπει σημεία σημερινά και πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια δεν είναι τόσο μοναχοί και ιερείς όσο είναι λαϊκοί. Άρα και στην Κύπρο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προφητεύσει αυτά που συμβαίνουν ή θα συμβούν εντός ολίγου ή και γνωστή, τα επόμενα χρόνια. Είναι γνωστοί, δηλαδή. Επώνυμοι. Άλλοι είναι επώνυμοι, άλλοι είναι ανώνυμοι, άλλοι τους ξέρουμε εμείς. Μερικοί είναι ζώντες ακόμη και δεν τους λέμε για να μην γίνουν αντικείμενο περιέργειας πολλών. Ναι. Τώρα για αυτά που συμβαίνουν με τις λειτουργίες. Θυμούμε να σας πω ένα σημείο το οποίο πολλοί έχουν προσέξει, όχι μόνο ο Μόρφου. Έλεγε Όσιος Παΐσιος, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο χάρισμα, όχι απλά διορατικών και προορατικών, προφητικό χάρισμα. Είναι προφήτης του γένους αυτός και της οικουμένης ολόκληρης. Έναν από τα σημεία που έλεγε, για να καταλάβουμε εμείς, οι αδαείς, οι οποίοι χρησιμοποιούμε μόνο τη διάνοια μας για να βλέπουμε τη ζωή και την εξέλιξή της, ενώ αυτοί οι άνθρωποι πέραν της διανοίας μελετούσαν. Ήταν άνθρωποι της μετανοίας. Και η μετάνοια όταν την πάρεις στα σοβαρά σου δίδει φως. Και αυτόν το φως πρώτα είναι στην καρδία και η καρδία ανοίγει και αυτόν το φως πλέον βλέπεις μέσα στο βάθος του χρόνου και του αιώνους και των αιώνων. Και έτσι αρχίζει η προφητεία να έρχεται στον άνθρωπο της μετανοίας. Φεύγεις από το χρόνο δηλαδή, λοιπόν, φεύγεις από τα δεδομένα. Μάλλον εισέρχεσαι. Ναι. Εισέρχεσαι μέσα στον χρόνο και ο Θεός σου αποκαλύπτει διάφορα μέλλοντα. Τα μέλλοντα συμβαίνουν όπως ακούσαμε την περασμένη Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Και με αυτόν τον τρόπο, γιατί το κάνει αυτόν ο Θεός στους ανθρώπους? Για να προετοιμάσει εμάς τους ολιγόπιστους, τους φοβητσιάριδες, λοιπόν, τους ανθρώπους της λογικής, της λογοκρατίας, του ορθολογισμού. Της ύλης. Της ύλης. Τους ανθρώπους της αποστασίας, λέω. Που ξεφύγαμε δηλαδή από το δρόμο του. Ότι συνέρθετε, μετανοήστε, προσευχηθείτε. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Μπορεί αυτές οι δύσκολες να μην τις αναβάλει ο Θεός, να μην τις καταργήσει μάλλον, να έρθουν οπωσδήποτε. Μπορεί να τις αναβάλει.
Για παρακάτω. Ή για να δώσει χρόνο μετανοίας σε κάποιους οι οποίοι έχουν μια καθυστέρηση στη μετανοιά τους. Ή να έρθει ο λιγότερον το κακό και η θλίψη. Αυτό έχει συμβεί και στην εποχή μας και στην Κύπρο που μιλούμε τώρα. Τώρα για τις εκκλησίες που λειτουργούνται στα κατεχόμενα. Εγώ το βλέπω ένα σημείο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος είχε εντοπίσει με τον διορατικό του και προφητικό του οφθαλμό. Τι είχε μπει? Όταν δείτε τους Τούρκους να φτιάχνουν εκκλησίες στη Μικρά Ασία και σε άλλα κατεχόμενα μέρη. Καλή ώρα. Καλή ώρα η Κύπρος. Τότε αυτοί το κάνουν για δικούς τους λόγους. Τουριστικούς. Αρχαιολογικούς. Αλλά η πρόνοια του Θεού είναι να τους βάλει να αρχίσουν να συντηρούν εκκλησίες, να επαναλειτουργούνται αρκετές από αυτές, γιατί σύντομα εμείς θα χρειαστεί να πάμε σε αυτά τα μέρη και θα πρέπει να έχουμε έτοιμους ναούς για λειτουργία. Διότι η λειτουργία είναι η κατεξοχήν πράξης ειρήνης και καταλλαγής και συμφιλίωσης, όχι μόνο για τους Ορθόδοξους, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, για όλους τους λαούς. Μου κάνει εντύπωση, πηγαίνουμε να λειτουργήσουμε τον Άγιο Μάμα και πάντοτε έχουμε ανθρώπους από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ακόμα και από τους επίκους. Αυτό το ξανάκουσα. Και οι οποίοι φέρνουν ακόμα και τα παιδιά τους να είναι στο προάβλιο για να ακούνε τη Θεία Λειτουργία. Πού γίνεται πλέον η περιλάλητος επαναπροσέγγισης, της οποίας ήμουν θειασότης και είμαι, δεν λέω ότι την εγκατέλειψα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι εκεί που ο λαός πραγματικά αυθόρμητα συμμετέχει είναι μέσα από αυτές τις πολλές λειτουργίες. Οι μόνες στιγμές που είναι ελεύθερα τα μέρη μας τα κατεχόμενα είναι οι ώρες που λειτουργούν. Έτσι είναι. Άρα να ένα σημείο των καιρών. Πανιερότατε, λένε ότι αυτός ο αναβρασμός, και διάβαζα το πρωί έτσι πολλές προφητείες, αλλά μπορεί να είναι και λαθασμένες, διότι κυκλοφορούν και πολλές στο διαδίκτυο που είναι πολύ λάθος. Πάντοτε υπήρχαν και ψευδοπροφήτες. Ψευδοπροφήτες και μπορεί όλα αυτά να είναι και... Και να πω κάτι, κυρία Ελίτα. Εάν με βλέπετε να έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια και από ένα συνάδελφό σας να έχω χαρακτηριστεί προφητολόγος, και είναι εύστοχος ο όρος του, παρόλο που στην αρχή με πήγαινε να με πειράξει, ύστερα λέω, μα εάν γνωρίζεις ελληνικά νεόφυτα, είναι ακριβής. Προφητολόγος είναι αυτός που μιλά για τις προφητείες. Γιατί νομίζεις ασχολήθηκα? Για να διαχωρίσετε τις ψευδοπροφητείες. Ακριβώς. Είδα ότι υπήρχε ιδιαίτερο στο διαδίκτυο μια εκτεταμένη προφητολογία, είτε υπερβολικού εθνικιστικού και εθνοκεντρικού χαρακτήρα, ως εμείς να είμαστε το μόνο έθνος που ασχολείται ο Θεός μαζί μας, και δεν τον ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα έθνη. Και οπότε με τέτοια αφετηρία έβγαιναν λάθος συμπεράσματα και κατακρεουργούντον άγιοι άνθρωποι όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο γεροντάς μας ο Ιάκωβος και άλλοι άνθρωποι του Θεού, και χρησιμοποιούντον και έβαζα λόγια σε αυτούς κατά το δοκούν, όπως εσύμφερε στον καθένα, όπως ήταν η ιδεολογία του, το όραμά του, οι επιθυμίες του, οι αποθυμένες. Λοιπόν, το άλλο το οποίο είδα τι, μία μεγάλη μερίδα ακόμη και χριστιανών, δεν σας κρύβω, και κληρικών. Επίσης δεν σας κρύβω και μερικών αρχιερέων. Έλεγαν, μα είναι σοβαρά πράγματα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τώρα τέτοιοι μεγάλοι προφήτες σαν τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης? Δηλαδή αμφισβητούσαν και ήδη τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα, μπράβο, του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτούς που αγιάζουν. Οπότε λέω, μα τι γίνεται? Από τη μια θα έχουμε την αμφισβήτηση του χαρίσματος της προφητείας και από την άλλη θα έχουμε την εκμετάλλευση αυτού του χαρίσματος. Και το τρίτον ήταν οι πλάνες. Και οι ψευδοπροφήτες, που είναι ένα φαινόμενο διαχρονικών στον χώρο της πίστεως. Οπότε έπρεπε κάποιοι από εμάς να ασχοληθούν σοβαρά. Και τι σημαίνει να ασχοληθώ σοβαρά? Πρώτον, να ανακαλέσω στη μνήμη μου
Ποια σημεία είπα για μέναν αυτοί οι άνθρωποι, διότι συνάντησα μερικούς από τους συγχρόνους Αγίους, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε συνεχώς. Δεύτερο. Είναι καλή επενθυμίση, μην νομίζετε. Μας κάνει ναι. καλό. Τα άκουσαν ναι. όμως οι Κύπροι και ναι. οι Ελλαδίτες που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Ναι. Λοιπόν, μετά ήταν τα ποικίλα βιβλία με μαρτυρίες ανθρώπων που εγνώρισαν αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Το τρίτον ήταν το διαδίκτυο. Ναι. Καλά, εκεί ήταν και είναι ένα χάος. Αλλά όταν έχεις μια όσφρηση και μια εμπειρία από τέτοιους ανθρώπους, μπορείς να διακρίνεις. Αυτά. Τι είναι το αληθινό, ναι. τι είναι το ψεύτικο, τι είναι το υπερβολικό, τι έχει μέτρο. Και είναι και ένα κάτι τελευταίο. Πώς βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι κάτι είναι αληθές και πρέπει να το περιμένεις στη ζωή του τόπου σου ή της οικουμένης. Ναι. Εάν διασταυρώνονται οι οράσεις, οι προφητικοί λόγοι, δύο ή τριών ή και περισσότερων ακόμη mm-hmm. ανθρώπων του Θεού. Πανιερώτατε, λέχθηκαν πολλά πράγματα. Ας πούμε, λέχθηκε ότι ο Άγιος Πορφύριος είπε ότι κάποια στιγμή αυτά τα δύο έθνη, των Τούρκων και των Ελλήνων, ναι. θα ζήσουν αγαπημένοι και μαζί. Ειρηνικά θα ζήσουν. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λέχθηκε από τον... Αλλά όχι στη συνομοσπονδία που λέγει ο κύριος ναι, Δημήτρης Κιτσίκης. Γι' αυτό θα μας ταξιδιαλύνεται. Ναι. Λέγεται ότι λέχθηκε από τον Άγιο Παΐσιο ότι αυτός ο κόσμος που φεύγει τώρα από τα σπίτια του, ποιος που κόσμος. Το έβλεπε, που έβλεπε την εισβολή, έβλεπε την εισβολή. Ναι, ναι. Έτσι τουλάχιστον λέχθηκε ναι. και μας μεταφέρθηκε. Αυτός ο ίδιος κόσμος θα επιστρέψει πίσω. Και τι κρίμα που... Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουν και υπάρχει τόσος πόνος και τόσος οδυρμός, αλλά θα γίνει επιστροφή, θα επιστρέψουν. Ναι. Λοιπόν, διάβασα και λίγο για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που μιλά τώρα ότι το ρωσικό γένος θα κατέβει προς Εβραίους. Ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα γίνει, τι θα γίνει μεταξύ τριών δυνάμεων και θα διώξουν αυτή την δύναμη που θα επιτεθεί στο ελληνικό γένος. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που πάρα αρχίσαμε πολλά. Να βλέπουμε ότι είναι μια περιοχή λεκάνη της Μεσογείου που είναι σε αναταραχή. Είναι και... το κεντρικό γήπεδο αυτή τη ναι. στιγμή, όμως δεν είναι το μοναδικό. Ναι, βεβαίως μας ναι. αφορά είναι... Ναι, επειδή μας αφορά εμάς. Και μας ναι. καίει κιόλας, μας ναι. καίει. Δηλαδή όμως, όταν πας όμως... να δεις τη Μόρφου, να πας να δεις την Κερίνια, να πας να δεις το Βαρόσι, να πας να δεις την Καρπασία, καίγεται το αίμα σου. Εγώ είπα το αίμα μου καίγεται. Δηλαδή καίγεσαι. Να μου πεις. Εσείς αύριο θα πάτε να λειτουργήσετε. Έχω θαμμένο πατέραν στη Ζώδια ναι. και κάνω τρισάγια σε όλη την Κύπρο και δεν μπορώ να κάνω τρισάγιον στον πατέρα μου. Δηλαδή πού να το πεις αυτό. Πού να το πεις αυτό. Εμάς δίπλα από το χωριό μας πάνω Ζώδια. Και πάντοτε ήταν υπό επιστροφή πάνω Ζώδια, ναι. δίπλα από τον Αστρομερίτη. Ναι. Και αυτήν τη στιγμή να μα πα, επί εποχής του κυρίου Ακιντζή, που θέλει κατά τα άλλα διάλογων ναι. και ομοσπονδίαν, όπως λέει, και εμείς πιέζομαι να κάνουμε συνομιλίες, χτίζεται έναν ντέμενος δίπλα από τον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Λοιπόν, ισλαμοποιώνται όλα τα κατεχόμενα. Και κατά τα άλλα, συνομιλούμε και πίσω από τον Ακιντζή κρύβεται ένας Ερτογάν mm-hmm. για τον οποίο επροφήτευσαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Τι είπαν γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος Ερτογάν μας λέει ξεκάθαρα ότι από τη 16η Απριλίου, που θα είναι το δημοψήφισμα, και κατά μία συγκυρία, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω αυτήν τη συγκυρία, ναι, το Πάσχα είναι τον... το Πάσχα των Ορθοδόξων. Και των Καθολικών. Και των Καθολικών. Συγκύπτουν και τα δύο. Λοιπόν, ναι. Λέει από εκείνη την ημερομηνία και μετά, όποιον και να είναι το αποτέλεσμα, ιδιαιτέρως αν είναι αρνητικό, ναι. εμείς θα σας κάμαμε ό,τι κάμαμε, λέει, το 1922 στους Έλληνες της Μύρνης. Ποιος θα κάνει. Εμάς τους Έλληνες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται συνομιλίες για το ναι. Κυπριακό. Αλλά ποιους Έλληνες θα διώξει πάλι, από πού θα τους διώξει. Από τα νησιά. Λέσβο, Χίο και... Λένε διάφορα νησιά, αλλά εγώ δεν θα ονομάσω, παρόλο που ξέρω κάποια ναι. νησιά το ότι θα απειληθούν. Θέλετε να πούμε μια σειρά σημείων που σας γνωρίζω παρακαλώ, για να μην μιλούμε τι δεκακίσε. Ναι, σας παρακαλώ. Για να αξιοποιήσουμε και το χρόνο ναι. μας κατάλληλα.
Λοιπόν, αυτά που προσωπικά έχω πιστεύσει ότι θα συμβούν και μέσα από τον προφητικό λόγο των Αγίων που πλέον είναι στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και μερικών Αγίων ανθρώπων που ζουν, διότι δεν πάβει η Εκκλησία να γεννά Αγίους, δεν τελειώνει η Αγιότητα στον Άγιον Παΐσιο και τον Πορφύριο. Συνεχίζουμε και σήμερα να έχουμε Αγίους ανθρώπους που βλέπουν. Να το προσέξουμε αυτό που είπα, που βλέπουν. Λοιπόν, η σειρά των γεγονότων που είναι αναμενόμενα στον επόμενο χρόνο που ζούμε, που διανύουμε μάλλον, για να είμαι θα ακριβής, είναι: θα προηγηθεί ένας σεισμός μεγάλος στην ελληνική επικράτεια. Αυτός θα προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμού. Την ίδια εποχή, ακριβώς μετά δηλαδή, κοντά σε αυτόν το γεγονός... Που είναι κυριολεκτικός σεισμός. Ναι, ναι, σεισμός όταν λέμε εννοούμε γεωφυσικός σεισμός. Και θα είναι μεγάλου μεγέθους. Ήδη γίνονται πολλοί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Ελλάδος μικροί σεισμοί. Και έχω μια ελπίδα ότι είναι οι προσευχές της Παναγίας. Να μην είναι τελικά ο μεγάλος σεισμός, αλλά αυτός ο μεγάλος να κατανεμηθεί σε πολλούς μικρούς. Διότι εργάζεται έτσι και η πρόνοια του Θεού και ιδιαίτερως η προσευχή των Αγίων και των σούτων μάλλον της Παναγίας μας. Φτάνει εμείς να ενεργοποιούμε αυτήν την προσευχή των Αγίων. Ξέρετε τι είπε η Παναγία σε έναν άνθρωπο του Θεού που ζει? Προσεύχομαι να μην γίνει, λέει, αυτός ο σεισμός για την Ελλάδα μας. Αλλά μου είπε ο Υιός μου και Κύριός μου, μητέρα, ούτε εγώ θέλω να πονέσουν οι άνθρωποι. Και έρχεσαι εσύ προς εμένα και με παρακαλείς. Αλλά τα χέρια σου είναι άδεια, μητέρα. Δεν έχουν μέσα προσευχές των πιστών. Αυτοί πλέον δεν προσεύχονται. Και μερικοί που προσεύχονται, οι προσευχές τους είναι ψυχρές. Δηλαδή αυτόν είναι πολύ τραγικό. Αν κάνουμε αυτή την εκπομπή, είναι για να ενεργοποιήσουμε και να θερμάνουμε την παγωμένη προσευχή μας ημών των χριστιανών. Δεν μιλώ εγώ για αυτούς οι οποίοι αφισβητούν τα σημεία και τις προφητείες. Ναι. Συνήθως προσευχόμαστε για να παρακαλέσουμε για κάτι, ενώ θα έπρεπε να ήταν γεμάτη ανάταση και μεταστροφή και μετάνοια. Και όταν βλέπουμε τα σημεία, ναι. Όταν βλέπουμε ότι έχουν πληθυνθεί οι εκρήξεις ηφαιστείων, ότι έχουν πληθυνθεί οι πολλοί σεισμοί σε όλη την οικουμένη. Και οι αιστείες... καταποντισμού, οι αιστείες πολέμου, οι απειλές πολέμων. Ναι. Οι πείνες, οι μεταναστεύσεις. Κοινωνική ανισότητα. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε η έκρηξη της διαφθοράς και της διαστροφής, η νομιμοποίησή της. Όλα αυτά πού πάνε. Λοιπόν. Προχωρήστε. Είπατε ότι... Άρα αντιλαμβάνεστε ένα σημείο το οποίο αναμένουμε και ο Θεός να το σμικρύνει, ευχόμαστε, είναι ο σεισμός. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μιλούμε για το χώρο μας. Ανάλογοι θα γίνουν και σε άλλες περιοχές. Στην Αμερική δεν λένε ότι θα γίνει κάτι πολύ 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 μεγαλύτερο και από σεισμών. Δηλαδή φοβάσαι και να το πεις αυτό που είπα για την Αμερική. Αμέσως μετά, λέει, θα κάνουν μία επίθεση οι Τούρκοι. Θα εκμεταλλευτούν την απουσία... πρόνοιας και δεν θα υπάρχει και κυβέρνηση. Θα έχετε κυβέρνηση, λέει, αλλά στην ουσία δεν θα κυβέρνα. Δηλαδή άμα το δεις αυτό, δεν είναι και πολύ μακριά. Εννοώ το να έχεις και να μην έχεις κυβέρνηση, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι, λέει, αρχικά σε ένα μικρό νησί και μετά σε ένα μεγαλύτερο. Αποδυνάμωση και ναι, παλιότερα έλεγαν για τα εξαμήλια, ναι. Και το ερμήνευαν μερικοί λαθασμένα, ότι τα εξαμήλια είναι σημείο γεωγραφικών της Ελλάδος. Και έχει η Ελλάδα περιοχές μέχρι και κοντά στην Κόρυθο που λέγεται εξαμήλια, χωριό. Όμως ο Άγιος Παΐσιος με το φωτισμένο του νου μας είπε τα εξαμήλια είναι τα 6 μίλια αιγυαλίτιδας ζώνης, τα οποία θα γίνουν αφορμή να οι Τούρκοι
να διεκδικήσουν αυτό που διεκδικούν, αυτό που διεκδικούν τώρα και μας λένε να καταργήσουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα μικρό νησί και μεγάλο νησί να επιτεθούν. Και θα κάνουν μια επίθεση. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος το φοβάται πολύ. Ήδη άρχισαν αυτοί που είπατε πριν, οι μελετητές, οι επιστήμονες τέλος πάντων, των καταστάσεων, να μιλούν ότι αφού δεν ικανοποιείται ο Ερντογάν με την ίδρυση του κουρδικού κράτους. Δηλαδή, όχι, δεν ικανοποιείται, πανικοβάλλεται. Πανικοβάλλεται και χάνει τέλος πάντων από εκεί. Θα του δώσουν από εδώ. Θα του δώσουν από εδώ και ήδη άρχισε και μιλιέται αυτό. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ρωτώ τι γίνεται. Τα σημεία των καιρών επαληθεύονται. Δηλαδή όλος ο κόσμος το συζητά πάλι. Γι' αυτό έχει αξία να ακούσουμε, επειδή είστε μελετητής, επειδή μπορείτε να καθαρίσετε αυτά που είναι πλάνα. Μακάρι να μπορούμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι είπαν. Μακάρι, εγώ δεν το λέω ότι είμαι, αλλά προσπαθούμε έτσι. Ναι. Όχι, τι είπαν οι άγιοι της πίστης μας. Για να είναι ο κόσμος μας προετοιμασμένος, να μην πονικοβάλλει και να προετοιμαζόμαστε περισσότερο με προσευχή δυνατή και μετάνοια. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί, λοιπόν, πανιερώτατε. Είπαμε μεγάλη... το γεγονός το... Μικρό νησί και μεγάλο νησί. Ναι, και αυτό να μην πανικοβάλλει πολύ τον κόσμο, διότι δεν θα διαρκέσει παρά μόνο τρεις μέρες. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Επίσης. Όλοι το λένε αυτό. Τρεις μέρες. Και αυτοί που ζουν και αυτοί που είναι στον ουρανό. Ναι. Τρεις μέρες, λέει, λίγα πράγματα θα κάνουν οι Τούρκοι, διότι είναι φοβητσιάριδες. Παρόλο που θα είναι εκπληκτικόν, δηλαδή το θράσος τους, αυτές τις τρεις μέρες ο λαός μας θα φοβηθεί. Ρώτησα και για την Κύπρο. Θα σας ρωτούσα τώρα, το ξέρω, εδώ ρωτούν, και λέω, θα ρωτούν οι Κύπροι. Εμείς κοιμόμαστε και ακουμπούμε, το Λίδρα Πάλας είναι δίπλα. Ρώτησα έναν άνθρωπο του Θεού που είναι έτσι μεγάλης αγιότητας. Εγώ πιστεύω αυτός όταν περάσουν μερικά χρόνια θα γίνει εικόνα. Θα τον προσκυνούμε. Και του ερώτησα και μου είπε έτσι στα απλά λόγια όπως μιλά, τι θα γίνει Κύπρος. Κύπριος είμαι, έχω και εγώ αγωνία για τον τόπο μου. Αλήμον. Και είμαι και καμένος. Αλήμον. Από τους Τούρκους και γενικά από τα πραξικοπήματα και τις εισβολές. Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, και μου είπε, παιδί μου, και η Κύπρος περασιά είναι. Ο Άγιος Φιλούμενος, ένας σύγχρονος ιερομάρτυρας, που δεν μας άφησε πολλές προφητείες, μας άφησε το μαρτύριο του, το οποίο ήταν επίσης προφητικό σαν γεγονός. Μαρτύρησε το 1979 από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους στο Φρέαρ του Ιακώβ στην Παλαιστίνη, αρνούμενος να φύγει από το προσκύνημα το χριστιανικό, το οποίο διεκδικούσαν αυτοί ως δικών τους. Γιατί ήταν προφητικό το μαρτύριο του? Μα διότι τώρα έχουμε γεμίσει μάρτυρες σε όλη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Παντού σκοτώνονται και σκοτώνουν ιδιαιτέρως οι φανατικοί μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, σκοτώνουν χριστιανούς που αρνούνται να φύγουν από τους τόπους που γεννήθηκε ο χριστιανισμός. Και η Ευρώπη υποκριτικά το βλέπει, το σχολιάζει και εμείς μέσα στην καθημερινότητα της ρουτίνας μας. Λοιπόν, προχωρούμε στην καταναλωτική μας κοινωνία μέχρι να έρθει η ώρα μας δηλαδή. Θα έρθει η ώρα μας. Λοιπόν, κάποιοι ανθρώποι όμως αυτά τα ζουν στη Συρία, αγαπητοί μου Κύπροι και Ελλαδίτες αδελφοί, τα ζουν εδώ και 6 χρόνια. Και όλοι οι διεθνείς. Και τους σεισμούς και τους λοιμούς και τους καταποντισμούς και τις σφαγές, τα ζουν. Δυστυχώς. Άρα μην συμπεριφερόμεθα σαν... να μην μας αφορά. Παιδάκια, ας πούμε, ή δεν μας αφορούν αυτά, ή τώρα που μας νιώθουμε ότι μας πλησιάζουν να πανικοβαλλόμεθα. Θεός είναι δίκαιος. Και το αποδεικνύει σε όλους τους λαούς ότι είναι δίκαιος. Και το ότι έχουμε εμείς αυτούς τους προφήτες και αυτούς τους Αγίους να μας προετοιμάζουν, να έχουμε πολύ ευχαρίστηση. Πανιερώτατε, θα καταληφθεί η Κύπρος δηλαδή για τρεις μέρες? Όχι, όχι. Ναι. Όχι. Το Άγιος Φιλούμενος που σας είπα είπε ότι οι Τούρκοι θα κάνουν έναν επεισόδιο εκφοβισμού στην Κύπρο. Ήδη λέχθηκε για τον... Εκφοβισμού από θαλάσσις. Ναι, ήδη λέχθηκε αυτό εδώ, για την ημερομηνία που θα όχι, γίνει... Όχι, όχι αυτό. Δεν είναι με ημερομηνίες εμείς. Όχι. Ναι. Δεν είπε η πίστη μας, οι άνθρωποι της πίστης μας δεν είπαν ημερομηνία. Απλά λέχθηκαν κάποιες ημερομηνίες από πολιτικούς. Από πολιτικούς. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι
Αν πάρετε τα βιβλία που έχουμε εκδώσει εμείς του Αγίου Φιλουμένου, αυτά τα γράφουμε από το 1900, από το 2002-2003. Mm-hmm. Είναι γραμμένο αυτό που σας είπα. Αυτό που λέτε εσείς ότι ελέγχθη προ ενός μηνός, mm-hmm. Και δημιουργήθηκε και λίγο πρόβλημα μεταξύ των δύο Υπουργείων, mm-hmm. Ελλάδος και Κύπρου. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που κάποτε είπε ο Άγιος Φιλούμενος έρχεται, τώρα έρχεται μετά από μία δεκαετία και πλέον, mm-hmm. να επαληθευθεί μέσα από τη διαδικασία πολιτικής. Των πολιτικών και των γεωπολιτικών. Άρα λαμβάνουμε υπόψη τι λένε οι Άγιοι. Πολύ υπόψη το λαμβάνουμε και με ακούμε έτσι με πολύ προσοχή, λοιπόν, την ορθόδοξη θεώρηση για τα γεγονότα. Ο Άγιος Παΐσιος, που είναι αψευδές στόμα του Θεού για την εποχή μας, είπε για ράπισμα για την Κύπρο. Δηλαδή, η Κύπρος θα δεχθεί, λέει, ένα ράπισμα. Και το ράπισμα, πιστεύω, είναι αυτός ο εκφοβισμός. Διαθαλάσσης. Ναι, νομίζω. Ξέρω. Συγχρόνως με την Ελλάδα που θα ναι, απειληθεί. Ναι, αυτό θα είναι συγχρόνα μαζί με τα νησιά τα δύο. Όταν θα απειληθεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μετά τι γίνεται. Μετά, πολύ κοντά σε αυτήν την απειλή, όπου ο ελληνισμός θα φοβηθεί. Και θα συσταλεί και θα έρθει σε μεγάλη μετάνοια. Ακούστε το αποτέλεσμα του φόβου ποιο θα είναι. Θα είναι θετικό δηλαδή. Και αυτή η μετάνοια που θα προκύψει από το φόβο και τον εκφοβισμό και την απειλή των Τούρκων θα οδηγήσει, λέει, τους Έλληνες στα αμέσως επόμενα γεγονότα που θα τα αναφέρω αδρομερώς και επιγραμματικά, να είναι οι μόνες χώρες με μεγάλη ασφάλεια για τα παιδιά μας και για τον κόσμο μας, όταν άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αμερικής, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής, της γειτονικής, θα έχουν παγκόσμιο πόλεμο αυτές. Ναι. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα έχουν. Άρα θα και θα είναι ασφαλείς χώρες, ναι, για να έρθουν και άλλοι, ναι, να κατοικήσουν και να προφυλαχθούν. Λοιπόν, ξέρετε ότι μερικοί άνθρωποι του Θεού, αυτό που συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους, που φεύγουν από την Τουρκία λόγω του ότι δεν αντέχουν, mm-hmm. το καθεστώς Ερντογάν και πηγαίνουν στα νησιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αγοράζουν σπίτια ή νοικιάζουν σπίτια, ζητούν άσυλο και νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος ασφάλειας παρόλο τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, mm-hmm. μας. Ότι αυτόν του έχουν μπει. Έχει λεχθεί και αυτό. Ότι του έχουν μπει οι Άγιοι και ότι αυτοί, λέει, θα αγαπήσουν τόσο την Ελλάδα και την Ορθοδοξία σαν πίστη που θα την επιλέξουν ήδη, mm. και όταν θα ησυχάσει η Τουρκία από τις μεγάλες της καταστροφές λόγω της αλαζονίας της και των ηγετών της αλλά και του λαού της, τότε, λέει, αυτή θα είναι η Ιεραπόστολη εις την Τουρκία. Δηλαδή μιλούμε για γεγονότα ασύλληπτα, ναι, τα οποία όμως ήδη από τώρα δρομολογούνται μέσα από τα γεγονότα που έχουν αρχίσει. Τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα, για δικούς της λόγους, όχι για τις αγάπες σε μας, η Ρωσία θα κάνει ένα φοβερό πόλεμο ολίγων ημερών με την Τουρκία. Ναι, φαίνεται τώρα ότι συμπλέουν. Δεν συμπλέουν. Ναι. Αυτό που λες είναι της περασμένης εβδομάδας. Συγχωρείς. Ξαφνικά τώρα. Λοιπόν, τώρα φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ταχύτατη απομάκρυνση των δύο χωρών και μετά από αυτό που συνέβηκε και με το σταθμό, τι απέσυρα, την έκρηξη που έγινε εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλούς λόγους ο Πούτιν, mm-hmm. να θέλει να διασφαλίσει τα νότα του, και τα νότα του είναι τα καυκασιανά νότα, οι χώρες δηλαδή που είναι περιμετρικά του Καυκάσου. Η Γεωργία εκεί παίζει ένα ρόλο τον οποίο θα τον πληρώσει ακριβά. Δηλαδή. Όταν δηλαδή η Ρωσία θα κάνει την επίθεση προς την Τουρκία, θα συμπαρασύρει στην καταστροφή όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τη Γεωργία, διότι εκεί στείνει νατοϊκή βάση, mm. Το ΝΑΤΟ στη Γεωργία. Mm. Έναν τόπο παρακολούθησης, mm-hmm. των πυράβλων της Ρωσίας. Οπότε θα γίνει η αφορμή, θα αφήσουν
αυτοί οι άλλοι, οι άλλες δυνάμεις συνατοικές και οι Κινέζοι θα αφήσουν τη Ρωσία να χτυπήσει τη Τουρκία. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ λέω έτσι με τον νου μου των λίγων ύποπτων και πονηρών, μήπως θα είναι και συμφωνημένο. Και θα χτυπηθεί ανηλαίως η Τουρκία. Όχι γιατί έκαμε τις επιθέσεις στο Αιγαίο και τον εκφοβισμό. Για δικά του συμφέροντα, έναν συμφέρον φημολογούμενων και θρυλούμενων και προφητευόμενων και περιγραφόμενων υπό των γεωστρατηγικών μελετητών, είναι η συνθήκη του Μοντρέ που αφορά τη διέλευση των ρωσικών πλοίων και όχι μόνο από τα στενά του Βοσπόρου. Ναι. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι αν έχει πολεμικό γεγονός εις το Αιγαίο ή Αλλαχού, δικαιούται να κλείσει τα στενά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη βάση της Ταρτούς και όπου αλλού έχει εμπόλεμες ζώνες η Ρωσία με οπλισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εφλεκτά. Ναι, είναι κρίσιμα. Ναι. Και αποτέλεσμα, λένε, αυτής της μεγάλης σύγκρουσης θα υποχρεωθεί η Τουρκία σε αυτήν τη διάρκεια αυτού του πολέμου να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Ήδη τα δύο στρατόπεδα ήταν άδεια. Ναι, το λένε πολύ αυτό. Ναι, το λένε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή θα έχουμε μια συνολική απόσυρση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο. Για να πάει. Οπότε εκεί θέλει πολύ σοφία από εμάς. Πώς θα διαχειριστούμε μια κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο η οποία δεν θα έχει στρατό. Δεν είναι απλό. Όχι, αυτό είναι πολύπλοκο και θέλει έλεγχο όχι μόνο των τουρκοκυπρίων και των επίκων. Κυρίως εμάς. Κυρίως των δικών μας αισθημάτων και της δικής μας ανυπομονησίας να δούμε ελεύθερα τα μέρη μας. Λοιπόν, όλα αυτά ας μην τα περιγράψουμε. Είπαν οι Άγιοι κάποιες περιγραφές και στην εκπομπή σας παλαιότερα θυμούμε έναν πολύ καλό κύριο, Ανδρέα Ξενοφόντος, που επαρενέβηκε τηλεφωνικά και σας είπε τι του είπε ο Άγιος Παΐσιος όταν πήγαινε να τον δει, που τότε υπήρχε ακόμα Σοβιετική Ένωση και υπήρχε Ιουγκοσλαβία, και του είπε: Ανδρέα μου, τρέμει το θεριόν του Σοβιετισμού, είναι πύληνα τα πόδια του και είναι έτοιμο να καταπέσει. Και του λέει: μα τι λες γέροντα, του λέει, είναι υπερδύναμη η Σοβιετική Ένωση, δεν είναι τίποτα, του λέει, σύντομα θα τη δείτε να διαλύεται και αυτήν και τη Ιουγκοσλαβία. Και όντως. Και έγινε. Και όπως του λέει, αυτό θα το δείτε, κάποτε θα αξιωθείτε να δείτε να φεύγουν και τα στρατεύματα των Τούρκων από την Κύπρο. Και τι θα γίνει μετά? Θα ελευθερωθεί η Κύπρος ολόκληρη. Ναι. Και θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη αγάπη στους Τουρκοκυπρίους και στους επίκους ακόμα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Και θα πρέπει να τους δώσουμε σαν εκκλησία αυτόν που θα μας ζητήσουν. Και ο νοόν νοήτο, και ο έχων ότα ακουέτο. Λοιπόν, αυτά είναι προφητείες Κυπρίων, Αγίων και Ελλαδιτών. Να πω μόνον το Χατζηφλουρέντζον από τη Μιλιάνα Μοχώστου, που υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο να το διαβάσουν οι Κύπροι, Άγιος Άνθρωπος, που εκοιμήθη το 1967 και πήγαινε βρήκε τον Μακάριο, τους τρεις τότε Μητροπολίτες, Κυρινίας, Πάφου και Κητίου Άνθιμων, και τους είπε: θα σας βάλουν να τσακωθείτε με τον Μακάριο. Προσέχετε, θα γίνετε αιτία να διχαστεί ο τόπος και ο λαός, και μετά θα έρθουν οι Τούρκοι και την Κύπρο τη μισή θα την πιάσουν και θα μείνουν για πολλές δεκαετίες στα χωριά μας και οι εκκλησίες μας αλετούργητες, θα γίνουν στάβλοι οι εκκλησίες μας, τους είπε. Ναι. Και όχι μόνο δεν τον επίστεψαν ελίτα, μερικοί τον εκοροϊδεύσαν. Του έδωσε σημασία, λέει, ο Γεννάδιος και ο Μακάριος. Αυτό λέει πολλά. Αλλά και πάλι η σημασία ήταν ολίγη, ευγενική, ευγενική μεταχείρισης. Ο άνθρωπος του Θεού δικαιώθηκε. Και είπε και άλλα πολλά προφητικά πράγματα. Δηλαδή άκουσε τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Θα έρθει εποχή, λέει, που θα περπατούν οι Κύπροι στους δρόμους, ναι, και στους πέντε ανθρώπους, οι τρεις θα είναι ξένοι και οι δύο θα είναι Κύπροι. Ναι. Το ζούμε. Ναι. Άλλο. Λοιπόν, ότι
θα ψάξουν όχι μόνο οι Κύπροι, οι άνθρωποι να βρουν γαϊδούρια και δεν θα βρίσκουν, λέει. Ξέρεις γιατί θα ψάχνουμε τα γαϊδούρια? Όχι για να κάνουμε φάρμες γραφικές και να κόβουμε εισιτήριο στους τουρίστες, που όλα στην Κύπρο έχουν τουριστικοποιηθεί. Και μερικοί μου λένε, μην τα λες αγεμόρφου αυτά, διότι θα πέσει ο τουρισμός μας. Από το φόβο πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Με αυτά όλα που λέω, τι είναι? Είναι ότι είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, που όλη η ανθρωπότητα θα στενάξει. Ο παγκόσμιος πόλεμος που θα ακολουθήσει μετά τα γεγονότα της Τουρκίας, όταν θα δουν ότι θα γίνει τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, οι Δυτικοί θα επέμβουν. Και θα κάνουν τότε μεγάλο πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη και στα περίχωρά της. Και θα γίνει η τριχοτόμηση. Και εκεί τότε θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά είπατε Ελλάδα και Κύπρος, είπαν οι Άγιοι. Δεν θα λάβουν μέρος αυτό. Δεν θα λάβουν μέρος και θα είναι ήρεμοι. Έτσι. Να. Λοιπόν, η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς ξέρεις τι θα έχουμε? Θα έχουμε έλλειψη αγαθών. Γι' αυτό λέχθηκε πολλές φορές να σε για, και για πείνα. Ναι, για και δέντρα, αλάτι. Έτσι, δηλαδή. Ενώ οι άλλοι θα έχουν αυτήν τη μέρημνα του πολέμου, που είναι χειρότερο, εμείς θα έχουμε τη μέρημνα της καθημερινής μας τροφής. Μάλιστα. Οπότε αυτό δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, μήνες θα διαρκέσει. Έτσι μας έλεγαν και μας λένε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μία πρόνοια. Θέλετε να πω, έφερα ένα κομμάτι να διαβάσω γι' αυτό. Ναι, με έλεγε προηγουμένως ο οδηγός μου, ερχόμενη. Ότι πήγαινε η γυναίκα του, λέει, στο σούπερ μάρκετ της Λευκοσίας, ένα μεγάλο από τα μεγάλα της Λευκοσίας, να ψωνίσει. Και εκεί, λέει, βρήκε τον κόσμο να αγοράζει κατά κόρον τροφές. Και όταν ερώτησε, μα τι έπαθετε όλοι? Είναι για το Πάσχα? Και είπε, όχι, λέει, ακούσαμε ότι θα γίνουν γεγονότα πολεμικά και πρέπει να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό. Καλό είναι, αλλά το πιο καλό, ξέρεις τι είναι? Να μην γεμίσω αποθήκες για να φάω εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, αλλά για να τα μοιραστώ με αυτούς που δεν έχω. Αυτό είναι χριστιανικό. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Όχι να έχω εγώ και άλλοι να πεινούν. Γιατί σήμερα ζούμε χριστιανικά, σύμφωνα με όσα μας λένε. Και ίσως θα πρέπει ένα ερώτημα που να το δούμε στη συνέχεια, να μην το ξεχάζουμε. Γιατί θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν αυτά? Ναι. Να το δούμε πιο ύστερα αυτό. Θα ήθελα όμως να δείτε πώς μας βλέπει ο Χριστός εμάς. Ναι. Τους σημερινούς, μάλιστα εγώ θα έλεγα, όχι τους σημερινούς χριστιανούς. Αυτό που είναι δικό σας? Είναι από μια ασκήτρια η οποία κοιμήθη το 2002 στην Άρτα. Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», η ασκήτρια Λαμπρινή. Ναι. Αυτή έζησε έγγαμον βίων, πολύ σύντομα όμως αγάπησε την άσκηση, την νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία, και ο Θεός της έδωσε μεγάλα χαρίσματα και πολλοί κόσμος επήγαινε και τη συμβουλευόταν και ζητούσε την προσευχή της και της έδειξε ο Θεός πολλά από τα σημερινά συμβαίνοντα και από αυτά που θα συμβούν. Είναι ένας από τους ανθρώπους που όταν τους εδιέβασα διασταύρωσα ότι είναι τα ίδια που λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι τα ίδια που λέει ο Άγιος Κοσμάς Φετολός, είναι τα ίδια που προφητεύει ο Ρώσος Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, η Αγία Ματρώνα, η αόμματος Αγία της Ρωσίας. Άρα πώς καταλαβαίνουμε ότι μια προφητεία είναι αληθινή? Εάν τη λένε περισσότεροι από 2-3 άνθρωποι του Θεού, και λένε τα ίδια πράγματα. Ναι, είναι ένας καλός τρόπος. Τότε λέει, αντιλαμβάνεσαι ότι το κοινό Άγιο Πνεύμα τους φωτίζει όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που θα διαβάσω είναι το βάθος. Το βάθος των πραγμάτων που απαντά και σε αυτόν το... Αυτήν την, εμείς όταν ακούσουμε προφητείες μας πιάνει πανικός και ποια είναι η κίνηση που κάνουμε? Να γεμίσουμε τα ψυγεία μας και το κελάρι μας. Λέω να το κάνουμε εάν θα τα μοιραζόμαστε με τους μη έχοντες, τους φτωχούς. Και το καλύτερο που έχουμε, όσοι έχουμε γη,
να την καλλιεργήσουμε. Ναι, αυτό είναι το πιο σοφό. Ναι. Να αγαπήσουμε τη γη. Επιτέλους. Μια από τις αιτίες, λέει, που θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν όλα αυτά, είναι γιατί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τη γη και τη δημιουργία του. Ως προχθές την αγαπούσαμε όμως, πανιερότατα. Προχθές όμως. Και το προχθές, ξέρεις πότε αρχίζει. Με την εισβολή. Στην Κύπρο με την εισβολή, αλλά σε όλον τον κόσμο με την Ενωμένη Ευρώπη. Για την Ευρώπη, θα μας το διαβάσετε και θα μας πείτε και για την Ευρώπη. Έτσι. Να. Λοιπόν, κάποτε λέει, της έλεγαν της ασκήτριας αυτής της Λαμπρινής να προσευχηθεί για τα παιδιά της Ελλάδος που δίνουν προεισαγωγικές εξετάσεις. Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα όταν τα παιδιά τους δίνουν προεισαγωγικές υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Στην Κύπρο δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ, αλλά εκεί αισθάνονται ότι τα δίνουν όλα για όλα. Και πιέζονται και τα παιδιά. Και πιέζονται και τα παιδιά. Η επιτυχία των παιδιών είναι επιτυχία των γονιών. Η αποτυχία τους είναι αποτυχία των γονιών. Αντιλαμβάνεστε αυτά τα παιδιά. Είπε κάποτε ο Σαββόπουλος, για μένα είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Είναι τα παιδιά των προεισαγωγικών, των πανελληνίων εξετάσεων. Μαρτυρές, μαρτυρούν. Και πήγαινα στην ασκήτρια αυτήν την Λαμπρινή, οι γονείς, και της έλεγαν προσευχήθου για το παιδί μου. Κατά τη διάρκεια που έκαμπνε προσευχές αυτή η γυναίκα του Θεού, της εμφανίστηκε ο Χριστός και της είπε, μου κάνει εντύπωση το αίσθημα, δεν ζητάω πολλά από τους ανθρώπους, έστω λίγη προσευχή σε μένα, γιατί δεν κάνω. Από τα παιδιά δεν ζητάω πολλά, καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπο τους, όλη μέρα σχολείων και διέβασμα, αλλά για μένα τίποτα. Από τα παιδιά θέλω έστω 10 λεπτά προσευχή για μένα. Έχω δώσει τα πάντα στους ανθρώπους. Μα τι πονεμένος λόγος. Μα το λέει ένας Θεός. Έχω δώσει τα πάντα στους ανθρώπους. Και τώρα που έρχεται Πάσχα θα καταλάβουμε καλύτερα τι έχει δώσει ο Χριστός για μας. Μέχρι, άκου τι λέει εδώ, δεν τους λέει για το σταυρό του, ότι κατέβηκε στον Άδη για μας, ότι εσταυρώθηκε για μας, ότι επέθανε για μας ο αναμάρτητος, αναστήθηκε για μας. Δεν λέει αυτό, λέει κάτι από τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέχρι, λέει, να μιλάει και να βλέπει ο γονιός το παιδί του που είναι στην άλλη άκρη της γης. Δηλαδή και αυτό που άλλος θα πει, με αυτόν είναι μοντέρνα τεχνολογία. Είναι, απόλυτα. Ποιος το φώτισε? Ναι. Ο Θεός το φώτισε. Για να εξυπηρετούνται οι γονείς και τα παιδιά που έχουν χάσει πλέον στις μέρες μας και το αντριλίκιν τους και τη θηλυκότητά τους στις κοπέλες. Και είναι όλοι μικρά παιδάκια, πρέπει να γίνουν 30 χρονών να οριμάσουν. Αυτό, λέει, το έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Για να θεραπεύσει τη δική μας αδυναμία. Αλλά αυτοί, λέει, συνεχίζουν να προσκυνούν αυτόν και μου έδειξαν τον διάβολο που στεκόταν έξω από το σπίτι μου. Όποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Μόνον αυτούς θα σώσω. Και από τον αέραν που θα αναπνέουν, θα χορταίνω. Αυτό είναι απάντηση στον καταναλωτισμό των σούπερ μάρκετ. Και από τον αέραν που θα αναπνέουν, θα χορταίνω. Αλλά ποιοι? Οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό. Και ποιος ακολουθεί τον Χριστό? Αυτός που μετανοεί. Άρα, αν αυτά τα γεγονότα, τα φοβερά, τα φρικτά, τα εξαίσια, οδηγήσουν σε μετάνοια, σε περισσότερη προσευχή, τότε αυτά είναι καλοδεχούμενα και είναι ευεργετικά. Γι' αυτό τα επιτρέπει. Γι' αυτό δεν τα ο ίδιος τα πραγματοποιεί. Ναι. Τα επιτρέπει. Οι άνθρωποι κάνουν τους πολέμους. Η Ευρώπη, για την Ευρώπη, γιατί ακούσαμε έτσι πολύ σπουδαία πράγματα που έχουν λεχθεί. Τα βλέπουμε ήδη να σχηματοποιούνται, να ορίζονται, ναι, στον ορίζοντα, τέλος πάντων, παίρνουν μία θέση. Για την Ευρώπη έχουμε. Κοίταξτε, νομίζω τα πιο πετυχημένα για την Ευρώπη από τους Αγίους μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος. Είπεν τα εξής, κρίμα που δεν τα έφερα να τα διαβάσω όπως ακριβώς τα είπε τα λόγια του, διότι τα έχουμε. Είπεν ότι η Ευρώπη, λέει, οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι θα τη διαλύσουν.
ακούτε χώρες που είπε. Δεν είπε η Γαλλία, δεν είπε η Ιταλία, δεν είπε η Γερμανία. Λοιπόν, είπε η Αγγλία και η Αμερική θα τη διαλύσουν. Επίσης είπε ότι μη συγκρίνετε, λέει, την Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι μια ένωση πολιτιών δυνατή. Και ο κάθε κουρελιάρης, είπε, πήραν τα κουρέλια του και όλοι μαζί συμφώνησαν και έφτιαξαν μια κουρελού, μια κουβέρτα δηλαδή. Όσον και να τα τραβήσεις αυτά τα κουρέλια που έχουν υφανθεί, δεν μπορούν να σπάσουν, δεν μπορούν να χωρίσουν, δεν μπορούν να διαλυθούν. Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λέει, πήρε το χαλί της. Και συνήθως παίρνουν και χαλιά πολυτελείας οι Ευρωπαίοι, διότι είναι αρχαίοι λαοί, δεν είναι κουρελιάριδες. Και κουβαλούν και τον εθνικισμό τους, είπε ο Άγιος. Ακριβώς έτσι είπε. Τον εθνικισμό τους. Θα βγουν οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Α, το είπε και αυτό. Έτσι, όπως ακριβώς το λέω. Ναι. Θα βγουν οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Και τότε, λέει, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία, η Ευρώπη που θα πάει να ενωθεί, δεν θα τα κατορθώσει να ενωθεί και θα διαλυθεί. Πανιερώτατε, έχουμε τον Πέτρο Διομήδους που θέλει να μας μιλήσει. Ακούσουμε, ναι. Ακούσουμε τον κύριο Διομήδους, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα τον Σεβασμιώτα που μιλούσε τόσο ωραία και θέλω να κάνω τη δική μου παρέμβαση. Σε μια στιγμή ο Σεβασμιώτας μίλησε και είπε ότι όταν έχουμε εμείς και τρώμε πλουσιοπάρκα, δεν αισθανόμαστε καθόλου ωραία, εν γνώση μας ότι άλλοι σύντομα μην έχουν να φάνε. Είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο χριστιανικό αυτό. Και αμέσως ήρθε στο νου μου εμένα, στην Κύπρο μας συμβαίνει. Άκουσα τις πράξεις οι Βασιλείοι, Καφκά, για να πάρουν γύρω του άτομα. Σας πω, κύριε Διομήδους, ακούστε με. Μιλήστε αργά και καθαρά, γιατί δεν φτάνει η ολοκληρωμένη δεν ακούω, λέξη. Δεν ναι, ξανά. Άκουσα τις προάλλες την Πασιλή. Με καταλαβαίνετε τώρα. Άκουσα τις προάλλες, είπατε. Στην Πασιδή. Στην Πασιδή. Ναι. Μάλιστα. Που φωνάζανε για να πάρουν κάποια έξτρα λεφτά από την Άτα. Μάλιστα. Εγώ κακρίδαν αυτή η Άτα, δεν ξέρω τι σημαίνει όντας ιδιωτικός υπάλληλος. Μάλιστα. Προχτές είπανε να μην πληρώνουν για το ΙΕΣΥ, να εξαιρεθούν. Μάλιστα. Μα για το Θεό μας, σκεφτείτε ότι άλλοι δεν έχουν να φάνε και εσείς γυρεύετε να αυξήσετε ψίχουλα το μισθό σας που είναι και τόσο καλός. Η πιο πρόνομη υπάλληλοι σε αυτόν τον τόπο. Αυτό με εκνευρίζει κάπου. Θέλετε το σχόλιο του Πανιερώτατου, έτσι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι και εντός του θέματος μας η παρέμβαση του κυρίου. Βεβαίως δείχνει μία συμπεριφορά των συγχρόνων Κυπρίων που γελώ κιόλας. Θυμίζει μου μια παροιμία λίγο έτσι χαριτωμένη που λέει «Φαΐ δεν έχουμε, ρεπανάκια για όρεξη». Αυτό λέει ο κύριος έτσι με απλότητα. Και δείχνει την πλεονεξία των Κυπρίων, ακόμα και των συγκροτημένων οργανισμών της Κύπρου. Και νομίζω μία από τις μεγάλες αιτίες αυτών των κακών είναι η πλεονεξία των ανθρώπων. Και δεν είναι φαινόμενο κυπριακών, είναι παγκόσμιο. Συνταρακτική όμως η κατολίσθηση από για όσους θυμόμαστε στο και παιδιά που υπήρξαμε το πριν την εισβολή. Ναι. Και τι κοινωνία και τι ήθος και τι τουλάχιστον στις μάζες. Υπήρχαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν ρουφιάνοι και δεν ξέρω εγώ εσχρό κερδούσαν, αλλά η μάζα ήταν τόσο καλοί άνθρωποι. Γιατί ήταν καλή η μάζα, γιατί ήταν συγκροτημένοι γύρω από την Εκκλησία του Χριστού. Ναι, οι μικρές ακόμα κοινωνίες. Και όταν μερικοί εκ των κληρικών δεν ήταν στο ύψος των εντολών του Χριστού. Μάλιστα. Σου έλεγε, αμαρτάνει ο δεσπότης, αμαρτάνει ο παπάς, πρόβλημα του. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Χριστός μου δεν θα με διαψεύσει ποτέ ούτε η Παναγία μου ούτε οι Άγιοι μου. Είχαν εμπειρία των Αγίων. Ναι, το ζούσαν στο σπίτι του. Ζούσαν το θαύμα. Ναι, ναι, έτσι είναι πανηγύρι. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο θέμα που θέλω να μιλήσω, έστω αρθρομερός να μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Γιατί θα συμβούν όλα αυτά. Που δεν είναι, είναι κι άλλα που θα συμβούν. Με έχουν κι άλλα να σας ρωτήσω. Ναι, αλλά γιατί θα συμβούν αυτά. Μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα για να φτάσουμε στο γιατί θα συμβούν όλα αυτά. Μάλιστα, περιμένουμε. Που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα συμβούν, γιατί μπαίνουμε και στο Πάσχα και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι και οδός. Ναι, είναι οδός. Όμως, πανιερώτατε, τι θα συμβεί παρακάτω. Γίνεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα και η Κύπρος
αφού μας έχετε πει. Θα έχουν μια σχετική ασφάλεια. Θα έχουν μια σχετική ασφάλεια, αλλά όχι, μιλούμε ότι είναι αυτό το χρόνο. Έχουμε πλησιάσει πολύ. Δεν ξέρουμε χρονικά. Είμαστε απάνω στην κρίση. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι τα γεγονότα δεν αναβάλλονται πλέον. Αυτό είναι. Ως τώρα ο Θεός τα ανάβαλε. Μάλιστα. Με την ελπίδα ότι και άλλοι άνθρωποι παγκόσμια θα έρθουν σε μετάνοια. Και πράγματι αρκετοί ήρθαν σε μετάνοια. Τα εξομολογητάρια μας το αποδεικνύουν αυτόν και τα πολλά μοναστήρια στην Αμερική που χτίστηκαν, στην Κορέα, στην Κίνα. Είναι μισή-μισή. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αρχίσει την αγωνία του, την ανησυχία του να την κάνει λίγη προσευχή. Λίγη επιστροφή, αλλά βλέπετε τι λέω, λίγη. Δηλαδή. Ναι, λίγη. Θέλουμε ακόμη φόβον Κυρίου. Μάλιστα. Και αρχή σοφίας, φόβος Είχαμε Κυρίου. Είχαμε φόβο Κυρίου παλιά. Πανιερώτα, τι θα γίνει μετά. Δηλαδή γίνεται αυτός ο παγκόσμιος. Ναι. Να πω διότι τα επόμενα θα είναι καλά. Θα γίνει αυτός ο τεράστιος, ο γενικός πόλεμος. Τον οποίο περιγράφουν και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι της εποχής μας. Πυρηνικά θα έχουμε, όχι, διότι θα ρίξουν σε περιορισμένης κλίμακας και όταν θα ρίξουν, λέει, θα γίνει αφορμή για κάποιους μήνες να σταματήσει όλο το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του πλανήτη. Μάλιστα. Και αεροπλάνα. Οπότε θα έχουμε για μερικούς μήνες μία πρωτόγονη... κατάσταση αυτά που δεν τα περιγράφει πολύ καλά η Αγία Ματρώνα. Μάλιστα. Οι Ρώσοι Άγιοι τα περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί τα περιγράφουν οι Ρώσοι? Τα περιγράφουν διότι αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Αυτού του γεγονότος που περιέγραψα προηγουμένως. Και οι ΗΠΑ θα εμπλεκούν, οι Αμερικοί θα εμπλεκούν. Η Αμερική σε κάποια φάση θα πάψει να είναι υπερδύναμης. Μέσα από άλλα δρομολόγια, όχι πολεμικά. Καταστροφές φυσικές. Ναι, έτσι, έτσι. Που δεν είναι και τόσο φυσικές. Θα είναι καρπός αμαρτίας, ανομίας και εκμετάλλευσης των λαών. Μάλιστα. Λέει πολύ καλά η Αποκάλυψη. Η Βαβυλώνα η μεγάλη, λέει, βλέπω να πέφτει και να βυθίζεται. Το λέει με συμβολισμό βέβαια. Και όλοι όταν λένε Βαβυλώνα μου κάνουν εντύπωση. Δεν πάει ο νους τους στη Λονδίνο, δεν πάει στη Ρώμη, δεν πάει στη Μόσχα. Πάει στα μέρη της Αμερικής. Λοιπόν, όταν αυτός ο πόλεμος ο μεγάλος θα τελειώσει με εκατόμβες νεκρών, διότι θα είναι και τέτοια τα όπλα τα οποία θα δώσουν πολλούς νεκρούς, τα μικρής εμβέλειας, πυρηνικά και άλλα όπλα που δεν μπορούμε εμείς να περιγράψουμε, δεν είμαι θα ειδική. Τότε λέει θα επέλθει μεγάλη ειρήνη. Η οποία ειρήνη αυτή θα διαρκέσει αρκετές δεκαετίες. Και τότε θα είναι η εποχή που ο Θεός από τους Ορθόδοξους θα ζητήσει να γίνουν ιεραπόστολοι. Για να κηρύξουν την Ορθοδοξία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εντυπωσιακό είναι ότι 2-3 Άγιοι προφητεύουν ότι η πρώτη χώρα που θα ζητήσει την Ορθοδοξία είναι η Γερμανία. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ναι. Ότι θα έχει μια προστασία ιδιαίτερη είναι η Αγγλία από προσευχές, λέει, Αγίων Δικότες. Γυναικών που έζησαν στα παλιά χρόνια όταν ήταν Ορθόδοξοι. Προστασία έχει. Η Αγγλία, ναι. Άλλες χώρες, λέει, σαν η Ιταλία θα έχουν μεγάλες γεωφυσικές καταστροφές. Η Γαλλία, λέει, θα έχει από τους μετανάστες καταστροφές. Κάνουν εντύπωση ότι ο πόλεμος θα φτάσει μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τον Καναδά. Λοιπόν, οι περιοχές της Σκανδιναβίας θα ζήσουν πρώτες τα δεινά του Παγκοσμίου Πολέμου, διότι εκεί θα έχει, είναι το, μην ξεχνάτε εκεί τι είναι. Είναι απέναντι από το Καλινγκράντ, πώς λέγεται αυτή η πόλη, η οποία είναι η πύραυλη της Ρωσίας και απέναντι είναι η πύραυλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή όλα αυτά, τα Βαλκάνια θα εκραγούν σε κάποια στιγμή. Λέει. Έρχεται τώρα η πραγματικότητα και συναντά την προφητεία. Μπράβο. Αυτό που, τι λέει, αυτό που είπες. Ποιος έλεγε ότι οι Αλβανοί θα είναι απειλή για τα Βαλκάνια? Ο μόνος που το έλεγε και οι στρατιωτικοί της Ελλάδας όταν το άκουαν χαμογελούσαν συγκαταβατικά και ειρωνικά ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Επήγαινε και του έλεγα, γέροντα, τι θα γίνει με τα Σκόπια που διεκδικούσαν το όνομα Μακεδονία, και τους έλεγε αυτόν είναι ανυπόστατον.
κρατήδιων. Θα διαλυθεί. Η έγνοια σας να είναι οι Αλβανοί. Αυτοί μπορεί να κάνουν ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια, τους έλεγε. Και τώρα βλέπουμε τους Αλβανούς να χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους, από το Ισλαμισμό, αλλά δυστυχώς και από το ΝΑΤΟ. Πανιερώτατε, έχουμε τρία τηλέφωνα να τα ακούσουμε και μετά να πάμε σε αυτό που είναι η ουσία, αν θέλετε, όλων αυτών που μας έχετε θέλετε, μιλήσει. Όπως θέλετε, εσείς κυβερνάτε εδώ. Όχι, εσείς είπατε ότι πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Και με αφορμή που είστε εδώ σήμερα στο ΡΙΚ, να ακούσουμε και για την πιο όμορφη διαδρομή ως το Πάσχα. Βεβαίως. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως. Κύριος Παπαντονίου, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Παπαντονίου. Σας μιλώ από το Παραλίμνη. Μάλιστα. Πριν πολλά χρόνια ήμουν στην Ελλάδα και έτυχε να γνωρίσω εν ζωή τον Πάτερ Πορφύριον, τώρα Άγιος Πορφύριος. Με ρώτησε από πού είμαι και του λέω, τότε ζούσα στην Αγία Νάπα, του λέω από Αγία Νάπα. Έστριψε το κεφάλι του στα δεξιά, έβαλε το χέρι του, τα δάχτυλα του έτσι και φαίνεται ότι κατάλαβα, έκανε μια μεγάλη προσευχή. Όταν τέλειωσε μου λέει «Να τα υψώματα της Αγίας Νάπας, να η θάλασσα στα νότια και στα βόρεια τα υψώματα, ναι, το μοναστήριο, τα δέντρα κλπ. Όπως ακριβώς έχουν». Και λέω του εγώ, επήγες και είδες? Όχι, λέει, μου με φωτίζει ο Θεός και τα βλέπω. Το άλλο, όταν εσυνήλθε μετά την προσευχή, του λέω, Πάτερ, πες μου και για το Κυπριακό. Με ρώτησε από πού είμαι και του είπα, είμαι Κύπριος από Αγία Νάπα. Λοιπόν, μου λέει, δεν υπάρχει σταθερή λύση, δεν υπάρχει λύση. Και αν εξευρεθεί μια, θα είναι ψεύτικη και σύντομη λύση. Δεν υπάρχει, λέει μου, το βλέπω. Έχω κι άλλα να πω που θεωρούνται θαύματα, αλλά να το αφήσω. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαντονίου. Να είστε καλά, να ακούσουμε και την κυρία Κατερίνα και μετά θα ακούσουμε τον Πανιερότατο σε όσα θέλει να πει. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, σας ακούμε. Πανιερότατε. Ναι, κυρία. Πανιερότατε, ναι, ευχήσω. Του κυρίου μας. Διαβάζω τον Δανίλ. Διαβάζω τον Δανίλ εις τα οράματα που είδε. Και λέει το τέταρτο θηρίο που είδε, όραμα, ένα θηρίο με 10 κέρατα με σιδερένια δόντια. Μήπως είναι αυτές οι καταστάσεις? Επίσης η Αποκάλυψη μιλά για θηρίο. 10 κράτη, 10 κέρατα. Και το ένα λέει αποχωρεί. Επίσης διαβάζω στο Ζαχαρία που λέει θα βγαίνουν τα μάτια μας, θα γιώνει η γλώσσα μας, τα χέρια μας τα και αυτό μας τελειώτη θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Στον Αρμαγεδόναν αυτό. Τι είναι ο Αρμαγεδόνας? Επίσης ο Δανίλ βλέπει έναν το βρέλμα της ερημόσεως να κάθεται στην Ιερουσαλήμ. Ποιον είναι το βρέλμα της ερημόσεως? Ο Αντίχριστος είναι. Πείτε. Ο Αντίχριστος είναι. Αλλά το βρέλμα της ερημόσεως δεν είναι τώρα. Αυτά είναι γεγονότα. Παρακάτω. Μετά την ειρήνη, μάλιστα, την βαθιά ειρήνη που θα έρθει και την επιστροφή των ανθρώπων στην αληθινή πίστη. Δεν θα διαρκέσει αυτό επαόριστο. Ναι. Τώρα, είναι πασιφανές αυτό για τον Αρμαγεδόνα. Είναι η μάχη η οποία θα γίνει με τα κράτη τα μεγάλα που είπαμε, ο πόλεμος, όταν θα κατέβουν από τα μέρη της Κωνσταντινούπολης, τα μέρη που είναι τώρα το Θαβόρ, κάπου εκεί. Ναι, εκεί θα γίνει η μάχη των μαχών. Με το Ισραήλ, με όλες τις δυνάμεις απέναντι της Ρωσίας. Πολλοί λένε ότι είναι αυτό ο Αρμαγεδόν που περιγράφεται, άλλοι λένε ότι είναι αργότερα, στην εποχή του Αντιχρίστου. Προσωπικά κρίνω ότι είναι το πρώτο. Ισραήλ κόντρα Ρωσία. Ναι, βέβαια. Ναι. Ο Άγιος Παΐσιος είπε για αυτήν την κόντρα που περιγράφεις. Τι κόντρα, είναι πόλεμος μεγάλος.
Τώρα, το ερώτημα του κυρίου για τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό μου περιγράφει, η καταρχή μας περιγράφει πως έβλεπαν οι Άγιοι πέραν του χρόνου και πέραν του τόπου, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα υπάρξει, λέει, λύσεις, δεν θα υπάρξει λύσεις μέσα από συνομιλίες, μέσα από συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων εκατέρωθεν. Ναι, και το είδαμε και το βλέπουμε και... Αν τα λέγαμε αυτά, κυρία Ελίτα, πριν ένα χρόνο, θα λέγανε ότι μα πώς γίνεται ο Μόρφου να μην θέλει συνομιλίες. Έχετε δίκιο. Θέλω. Ναι. Αλλά αφού βλέπω ότι δεν θέλει ο Ερντογάν. Πάμε και στον κύριο Αντώνη. Θα πάμε πολύ σύντομα διάλειμμα μετά για να σας δώσουμε και την ευκαιρία να μας πείτε έστω και σε λίγα λεπτά αυτό που είναι τόσο σημαντικό για μας για το Πάσχα. Κύριε Αντώνη, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Κύριε Αντώνη, μου σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευλογείτε, Πανερώτατε. Ελίτα, καλησπέρα. Είμαι ο Αντώνης ο Πυλάς. Δεν ξέρω αν με θυμάται ο Πανερώτατος. Από Πάφο. Ο ποιητής της Πάφου. Λοιπόν, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα οι γνώμες του Πανερώτατου. Είναι όχι μόνο υπογεμενικές οι αστέρες, αλλά είναι πραγματιστικές και ρεαλιστικότερες των ρεαλιστικών. Και θέλω να πω ότι ένας γέροντας από την Άντρονο, από Κυπριακό, δεν ξέρω αν το ξενορίζει. Φυσικά. Είπε ότι έζησε πριν των παγκοσμιών και τα συμπτώματα που έζησε τότε ήταν ακριβώς όπως τα σημερινά και χειρότερα. Αλλά είπε και κάτι που προσωπικά μου άρεσε. Ας γίνει, λέει ο παγκόσμιος, να πέσουν και λίγα καθάρματα. Το είπε εγώ, σας το λέω εγώ. Εγώ λοιπόν, που θα πέσουν και αυτό. Το άλλο ήθελα να πω για την Ευρώπη, για αμαρτωλή Ευρώπη. Αυτή πιστεύω ότι η κρίση της είναι ότι επρόδωσε τον χριστιανισμό και πήγε στον παπισμό με όλα τα συναγκόμουθα. Και αλλά μου κάνει εντύπωση ο Θεός είναι έσπλαχνος που οι Γερμανοί θα είναι Ορθόδοξοι και αυτοί θα είναι κουρασμένοι, κατατριμμένοι από τα συστήματα τους. Αυτά ήθελα να πω, Πανιερώτατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πανιερώτατα. Μου επιτρέψετε να πάμε διαφημίσεις για να προλάβουμε. Θέλετε κάτι να πείτε, ένα σχόλιο? Όχι, και οι Γερμανοί που θα επιστρέψουν θα είναι καρπός μετανοίας. Δεν είναι μόνο η μετάνοια για τους Έλληνες. Ναι, το και για τους Τούρκους είναι. Υπάρχει μετάνοια, ναι. Και για τους Γερμανούς θα υπάρξει μετάνοια και για όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Σκληρό το μάθημα βέβαια, ναι. Αλλά πάμε φυρί-φυρί. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγο πίσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα. Εσείς είπατε, εμείς ακούσαμε. Πανιερώτατε, γιατί να επιτρέψει ο Θεός και γιατί οι αθώοι, γιατί να δούμε όλο αυτό το σκηνικό? Ναι, νομίζω το Πάσχα να απαντά και στο ερώτημα. Γιατί ο Χριστός εσταυρώθη να αναστήθη και ανελήφθη στους ουρανούς? Για να μας δώσει εμάς την δυνατότητα να έχουμε τη ζωή του στη ζωή μας, την αγιότητά του στη δική μας καθημερινότητα, την αιωνιότητά του να την έχουμε μετά την κοίμησή μας ως πραγματικότητα. Εάν ζήσουμε βεβαίως, λοιπόν, όλο αυτό που εάν ζήσουμε το Ευαγγέλιο, την αγάπη, τη συγχώρεση, την μετάνοια. Κορυφαία αυτά. Λοιπόν, μυστήρια. Άρα όλοι μέσα από κάποια αναφορμή ή αιτία θα φύγουμε από αυτήν την πλευρά της επίγειας ζωής και θα συνεχίσουμε την πνευματική διάσταση του είναι, του ανθρωπίνου γένους. Αυτή η πνευματική διάσταση είναι η ζωή του Χριστού. Αυτό που λέμε παράδεισος, τι είναι? Είναι η ζωή του Χριστού εν της ουρανής. Όταν πεθάνουμε. Μετά, από τώρα ξεκινά αυτό και θα συνεχιστεί στην αιώνια ζωή και θα πολλαπλασιαστεί. Εάν έχουμε από εδώ αγάπη και συγχωρητικότητα και προσευχήν, αυτό θα γίνει δοξολογία στην αιώνια ζωή και χαρά και πολλαπλάσια αγάπη. Εάν εδώ έχουμε κακίες και εγωισμούς και μίση και δεν συγχωρούμε και δεν εσπλαχνιζόμεθα τους συνανθρώπους μας, η κακία μας θα πολλαπλασιαστεί. Απολλαπλασιάζεται. Απ' εκεί. Λοιπόν, οπότε ο πειρασμός την πολλαπλασιάζει. Βεβαίως. Οπότε αυτό ονομάζεται κόλασης. Είναι απλά τα πράγματα. Οπότε οι πόλεμοι που περιγράψαμε, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι πίνες δηλαδή, οι καταποντισμοί, οι γεωλογικοί και άλλα γεγονότα, τι είναι? Είναι για μια συγκεκριμένη εποχή ανθρώπων
η δική τους αφορμή να εισέλθουν στην αιώνια ζωή. Να συνέλθουμε δηλαδή. Έτσι. Πρώτα να μετανοήσουμε, να συνέλθουμε, να έρθουμε σε επίγνωση και μετά σε μετάνοια και να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριός μας και ποιος είναι ο Θεός μας και ποια είναι η πραγματική ζωή. Ε? Να μην ζούμε ψεύτικα και εικονικά. Αφού ακόμα και οι πιο... Δηλαδή άνθρωποι που είναι όχι πολύ έτσι πνευματικοί της θρησκείας ή της πίστης μας, λάθος θρησκεία, πίστη μας, αισθάνονται αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ένας κορεσμός, μια επιφανειακότητα, ένας εγωκεντρισμός. Ξέρεις τι μου είπε εδώ ένας εκ των μεγαλυτέρων ιδιοκτητών καφετέριας στην Παλαιά Λευκοσία. Δεν θα πω το όνομά του, είναι πασίγνωστος και είναι φίλος μου και ήρθε τελευταία να με δει. Και του λένε, λέει, 35άριδες της Λευκοσίας. Ε, φίλε, τελικά, εσύ που πάεις και εκκλησία και έχεις και φίλους, παπάδες, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Του λέω, τι τους λες? Μου λέει, εγώ δεν τους μιλώ θρησκευτικά. Αλλά μου λέει, τους λέω μισή αλήθεια για να ψάξουν την υπόλοιπη μισή. Τι τους λες, του λέω. Το νόημα της ζωής, φίλε μου, είναι να ζεις τη ζωή. Και η ζωή, του λέει, τώρα τι ζεις? Ζεις τον καφέ στο καφενείο μου. Το ζεις, το χαίρεσαι? Του λέει, ναι, προσπαθώ. Ζεις το διάλογο μαζί μου? Του λέει, ναι, και το χαίρομαι. Έχεις και δύο γονείς όμως. Τους ζεις ή τους έβαλες από τώρα στο περιθώριο? Και αύριο που θα πεθάνουν θα έχεις δίψεις. Αρχίζουν, μου λέει, και μαζεύονται. Έχεις και μια κοπέλα, έχεις μια γυναίκα, ναι. Ζεις σωστά μαζί της ή την εκμεταλλεύεσαι απλώς? Λοιπόν, πώς ζεις το χρόνο σου? Πώς το χρόνο σου το δαπανάς? Το σκοτώνεις, είναι σκοτωμένος χρόνος ή είναι δημιουργικός? Πώς ζεις τη φύση? Μας έδωσε ο Θεός, του λέει. Λίγες βροχές εμπλάστησε, έγινε νική προς παράδεισος. Ζεις αυτήν την άνοιξη του τόπου, της δημιουργίας του Θεού? Ή, του λέει, όλα αυτά για σένα είναι αδιάφορα, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δουλειά σου, το οκτάωρο σου και να έρθεις στην καφετέρια και στο διαδίκτυο σου σε μια εικονική πραγματικότητα. Αμέσως δηλαδή τους βάζει σε μια άλλου είδους ζωή. Ναι. Λοιπόν, δεν τους μιλά εκκλησιαστικά. Ε? Μετανοήστε, ξομολογηθείτε, κοινωνάτε Χριστόν, που είναι η αιώνια ζωή. Ε? Που αρχίζει όμως από αυτήν τη ζωή, αυτή η γεύση της αιώνιας ζωής. Το Πάσχα αρχίζει από τώρα. Ε? Δεν το περιμένουμε μόνο στις 16 του μήνα φέτος Απριλίου. Άμα τώρα δεν συγχωρεί ο νεόφυτος, πώς θα κάνει Πάσχα στις 16 Απριλίου? Άμα τώρα δεν προσεύχεται για όλα αυτά που θα γίνουν ή που γίνονται, όταν δεν μετέχεις των πόνων των ασθενών, των ναρκωμανών, των ανθρώπων, των αποπροσανατολισμένων, και είμαστε μόνο βερμπαλισμών και ομιλίες και κηρύγματα χωρίς πόνων, χωρίς καρδιά, πώς θα κάνω Πάσχα, καλέ, επειδή να κάνω λίγη νηστεία, ή έκαμα νηστεία? Ο διάβολος, τους λέω, δεν τρώει τίποτε. Είναι διάβολος. Οπότε θέλω να πω, γιατί επιτρέπει αυτός ο Θεός που αναστήνεται από εκ νεκρών, νικά τον θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσας, και μας προσφέρει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, και το σώμα του και το αίμα του σε κάθε θεία λειτουργία. Αυτά είναι το Πάσχα. Για να αναστηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, έτσι. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά? Τα επιτρέπει για συγκεκριμένους λόγους και θα τα πω. Επειδή κλείνουμε, έτσι, αν θέλετε, πανιερότατε. Θα τα πω αδρομερός και με φρικτή πραγματικότητα, όπως την αποκάλυψαν σε συγχρόνους Αγίους ανθρώπους οι Άγιοι του Θεού και η ίδια η Παναγία μας. Η πρώτη μεγάλη αιτία που θα συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα είναι οι αμετανόητες εκτρώσεις που γίνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το δεύτερο είναι η εκτεταμένη βλασφημία του ονόματος του Θεού, οι μαγείες και οι σατανισμοί. Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Και όχι μόνο στο μικρό μας νησί, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που η Ορθοδοξία δεν έχει αυτή τη δύναμη των πολλών λειτουργιών, αυτά είναι εκτεταμένα και παρατεταμένα και δομημένα αιώνες τώρα μέσα στην κουλτούρα τους. Και το τελευταίο, και ίσως είναι το πιο βαρύ, και μας αφορά όλους, είναι τα πολλά σαρκικά αμαρτήματα τα οποία γίνονται με μη φυσικών τρόπων, τόσο εκτός γάμου όσο και εντός γάμου.
Τον εγώ και λόγω καλογερικής δεν το κατάλαβα και ρώτησα έναν εκ των ανθρώπων του Θεού και μου είπε το εξής, πολύ σπουδαίο. Γιατί ο Θεός, δεσπότη μου, έγινε άνθρωπος? Γιατί δεν είχε, μου λέει, σώμα. Και δανείστηκε σώμα από την Παναγία. Και αυτόν το σώμα, το δικό μας, το έκαμε θεατρόπινο σώμα. Το ανέστησε, ενίκησε το θάνατόν του, την αμαρτία του, τον πειρασμό του και το ανέβασε στους ουρανούς και το εκάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Και μας το προσφέρει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή είναι αιώνιο. Τι κάνουμε εμείς αυτόν το σώμα, λέει. Το σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις, με τα παραφύση, με τα λεγόμενα δικαιώματα μας τα σύγχρονα, το ατιμάζομαι και πραγματοποιείται αυτό που λέει το ψαλτήρης. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκεν, παρασυνευλήθην της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος, λέει, ο οποίος ήταν φτιαγμένος, είναι φτιαγμένος για τιμήν, να τον τιμήσει ο Θεός, δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Και αναμίχθηκε, λέει, με τα ζώα και ομοίασε με τα ζώα και έχασε την τιμή του. Πανιερότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή Ανάσταση σε εσάς. Ευχαριστώ. Θα έχουμε τη χαρά σας φιλοξενήσουμε, ελπίζουμε, μετά το Πάσχα μας. Πρώτο Θεό. Και να μην ξεχάσουμε αυτή την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Άγιο Μάμα. Το Βαΐον. Που θα λειτουργήσετε. Η Παναήρη της Ελιάς. Σας ευχόμαστε κάθε καλό. Καλό Πάσχα στον κόσμο. Καλό Πάσχα, να είστε καλά.